Καλησπέρα κύριε Κυπριτζή. Καλησπέρα σας, σε εσάς και τους ακροατές. Σας είδαμε χθες στη διαβούλευση. Παρουσιάστε μάλιστα και κάποια σχέδια του Συλλόγου Μηχανικών Νάξου. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια καταρχάς, να μας σχολιάσετε όλο αυτό που έγινε χθες. Τι αποκομίσατε εσείς και πώς το βλέπετε όλο αυτό το οποίο πάει να γίνει σχετικά με το ΣΒΑΚ? Καταρχήν εκφράσαμε την ικανοποίησή μας που επανέρχεται το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας στο προσκήνιο. Είχε γίνει μια προσπάθεια πριν από μερικά χρόνια η οποία δεν προχώρησε και το σχέδιο επανέρχεται τώρα. Επομένως αυτό είναι ένα πολύ θετικό βήμα. Επίσης ήταν πολύ ωραία εικόνα των πολλών παρευρισκομένων που βρέθηκαν χθες. Ο κόσμος ενδιαφέρεται για αυτά τα ζητήματα, ενδιαφέρεται για το μέλλον της πόλης του. Εμείς κιόλας είχαμε δηλώσει σε ένα δελτίο τύπου που είχαμε δημοσιεύσει στο φθινόπωρο του 2022 στα πλαίσια της διαβούλευσης για το τεχνικό πρόγραμμα, είχαμε εκφράσει την επιθυμία μας να γίνει μια δημόσια συζήτηση για το παρόν και το μέλλον του νησιού, πώς θέλουμε το νησί μας. Αυτή η συζήτηση εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή θα πρέπει εμείς οι πολίτες να καθίσουμε κάτω και να συζητήσουμε τι θέλουμε από εδώ και πέρα για το νησί μας. Αυτή η συζήτηση εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο. Ήταν ένα πολύ θετικό βήμα. Η ανάδοχος εταιρεία παρουσίασε κάποια δεδομένα, τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων τα οποία μοιράσανε στα σχολεία το προηγούμενο διάστημα. 300 απαντήσεις νομίζω είπε ο κύριος ότι έλαβε. Δεν ξέρω αν είναι ενδεικτικό αυτό για την χώρα της Νάξου. Είναι ένα, δήλωνο σαν ότι είναι ένα ικανοποιητικό νούμερο, παρόλα αυτά το συμπέρασμα νομίζω ότι είναι ασφαλές το οποίο προκύπτει. Μόλις το 1 τρίτο των μετακινήσεων εντός χώρας Νάξου γίνεται με τα πόδια, το αυτοκίνητο κυριαρχεί, πάνω από το 50% των μετακινήσεων γίνεται με το αυτοκίνητο. Ναι. Αυτό είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε όλοι, δεν νομίζω να διαφωνείτε. Βέβαια. Το έχουμε διαπιστώσει αυτό ότι συμβαίνει. Εσείς κύριε Κυπριτζή, θεωρείτε ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο κλήθηκε ο κύριος καθηγητής ώστε να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί όλος αυτός ο στρατηγικός σχεδιασμός μέχρι αρχές Ιουλίου είναι ένα χρονικό διάστημα ικανό για να βγουν ασφαλή συμπεράσματα και να προχωρήσουμε σε τελικές μελέτες? Η αλήθεια είναι το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά πιεστικό. Θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, ο καθένας να εκφράσει τις απόψεις του, ώστε να διευκολύνουμε αυτή τη διαδικασία. Εσείς παρουσιάσατε κάποια σχέδια του Συλλόγου Μηχανικών Νάξου, θα θέλατε να μας μιλήσετε για αυτά? Ήταν μια ιδέα. Ασχοληθήκαμε, στη συζήτηση κυριάρχησε κυρίως το θέμα της συμβατότητας της μελέτης του σχεδίου βιώσιμης ασκήσης κινητικότητας με την αντίστοιχη μελέτη του ΠΕΑΛ, που αφορά την έκρηση λιμένα και τις λιμενικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται αυτό. Επίσης ανακοινώθηκε ότι υπάρχει μελετητής η εταιρεία που θα αναλάβει από εδώ και πέρα το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του νησιού και κατά πόσον όλες αυτές οι μελέτες θα μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Εμείς ασχοληθήκαμε, δεν ασχοληθήκαμε με τους κύριους οδικούς άξονες, προτείναμε κάτι που αφορά τις γειτονιές και με απλές κινήσεις οι οποίες δεν επιβαρύνουν, δεν επιφέρουν ουσιαστικές αλλαγές στην κίνηση των αυτοκινήτων, μπορούν να βοηθήσουν πολύ την καθημερινότητα των ανθρώπων. Αυτό που προτείναμε ουσιαστικά είναι το εξής. Υπάρχουν οι γειτονιές της Νάξου, οι νεόδμητες γειτονιές, ναι. Δεν αναφέρουμε δηλαδή στο Νεοχώρι ή στο Μπούργο, στο παραδοσιακό κομμάτι. Αλλά στη μοντέρνα Νάξου όπως χαρακτηρίστηκε χθες. Αυτή χαρακτηρίζεται από μικρά στενά δρομάκια, κάθετα μεταξύ τους, η οποία καθένα από αυτά παραλαμβάνει μια μικρή κίνηση των αυτοκινήτων. Με αυτόν τον τρόπο ούτε ουσιαστικά τα αυτοκίνητα εξυπηρετούνται, ούτε οι πεζοί. Αυτό που προτείναμε, δουλεύοντας πιλωτικά πάνω σε μια γειτονιά της Νάξου και συγκεκριμένα στον Άγιο Γιώργη, είναι ότι εάν πεζοδρομήσουμε, δηλαδή απαγορεύσουμε την είσοδο αυτοκινήτων σε κάποιους δρόμους, αφήνοντας έναν δρόμο προς κάθε κατεύθυνση, ένα δρόμο πεζοδρομημένο, έναν που να αφορά αυτοκίνητα, έναν πεζοδρομημένο, ένα που να αφορά αυτοκίνητα και προς τις δύο κατευθύνσεις, δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα δίκτυο πεζοδρόμων, το οποίο μπορεί σιγά σιγά να απλωθεί σε όλη την Άξο, το οποίο θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι πεζοί. Πέραν της διευκόλυνσης της κίνησης με τα πόδια, θα προσφέρει και ελεύθερο χώρο στους κατοίκους
της χώρας, διότι σε αυτούς τους πεζόδρομους θα μπορούν τα παιδιά να παίξουν, θα μπορούν οι άνθρωποι να συναναστραφούν, θα μπορούν να αναπτυχθούν και σε άλλες δύο δραστηριότητες. Τα παιδιά θα μπορούν να πηγαίνουν με ασφάλεια στις δραστηριότητες τους, στο σχολείο, στο φροντιστήριο και το καθεξής. Οι οδηγοί απλά, αν δεν στρίβουν στο στενό που έστριβαν, θα στρίβουν στο επόμενο ή στο προηγούμενο. Δεν επιβαρύνεται ουσιαστικά η κίνηση των αυτοκινήτων, απέναντι στο όφελος της μετακίνησης των πεζών θα είναι πολύ μεγάλο. Αυτό κιόλας είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί σε πρώτη φάση να εφαρμοστεί πιλωτικά, χωρίς ιδιαίτερα μεγάλο κόστος, αν βάλουμε κάποια εμπόδια διέλευσης των αυτοκινήτων στους δρόμους αυτούς και τίποτα άλλο. Θα δούμε πώς λειτουργεί αυτό το μέτρο, εάν είναι όντως προς όφελος της ζωής των πολιτών και της κίνησης στην χώρα ή όχι, και αν δούμε μπορεί να γίνουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις, λαμβάνοντας κάποια εμπειρία από αυτή, παρακολουθώντας την λειτουργία αυτού του μοντέλου. Και στη συνέχεια, εφόσον δούμε ότι αυτό είναι ικανοποιητικό, μπορούμε να το μονιμοποιήσουμε και αν αρχίσουν και κάποιες να πεδοστρώσεις, δηλαδή να αλλάξει το δόστρωμα, να έχουμε ένα τσιμέντο, να έχουμε μια πιο όμορφη πλακώδηση. Τα έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη όλα αυτά που μας περιγράφετε, κύριε Πριτζή. Θα αλλάξει τελείως η εικόνα της πόλης. Εσείς αυτές τις προτάσεις, αυτά τα σχέδια τα έχετε δώσει στον κύριο Σταθόπουλο? Χτες τα παρουσιάσαμε πρώτη φορά στα πλαίσια της διαβούλευσης. Αυτά και πιθανόν και κάποιες άλλες συμπληρωματικές προτάσεις θα κατατεθούν στα πλαίσια της διαβούλευσης. Οπότε θα τα καταθέσετε λοιπόν, ώστε να δούμε αν μπορούν να ενσωματωθούν εκεί στην μελέτη ή εν πάση περιπτώσει να ληφθούν υπόψη αυτές οι δικές παρατηρήσεις, γιατί αλλιώς είναι να ζεις κιόλας και να εργάζεσαι σε αυτόν τον τόπο και να τον έχεις στην καθημερινότητά σου, και αλλιώς να μην τον γνωρίζεις τόσο καλά όσο εμείς. Άρα εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να διαμορφώσουμε το τελικό αποτέλεσμα και θα καλέσουμε τον κόσμο, κύριε Κυπριτζή, να συμμετέχει εκεί σε αυτή τη διαβούλευση που γίνεται διαδικτυακά στη σελίδα του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, όπου υπάρχει ο σχετικός σύνδεσμος. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς αυτό ουσιαστικά προσφέρουμε, τη γνώση της περιοχής, ξέρουμε τα προβλήματα, σκεφτόμαστε και τις λύσεις, επομένως αυτή είναι η συνεισφορά μας στην όλη διαδικασία. Ποια είναι η άποψή σας, κύριε Κυπριτζή, για το ΠΕΑΛ, για το λιμάνι, εν πάση περιπτώσει, και τα έργα που προβλέπει η μελέτη για τη χερσαία ζώνη του λιμένα Νάξου? Κοιτάξτε, για το λιμάνι είχαμε δημοσιεύσει όταν συζητιόταν ένα αναλυτικό δελτίο τύπου, είχαμε εκφράσει αναλυτικά τις προτάσεις. Πάντα μας παρεμβαίνετε σε τέτοιου είδους θέματα, πάντα παρεμβαίνει ο σύλλογός σας, το γνωρίζω καλά. Θεωρούμε ότι είναι χρέος μας προς την τοπική κοινωνία ως σύλλογος μηχανικών σε θέματα που άπτονται του τεχνικού ενδιαφέροντος να εκφράζουμε διάλογο την άποψή μας. Είχαμε εκφράσει αναλυτικά τις απόψεις μας. Εκ πρώτης, καταρχήν, οι απόψεις μας ουσιαστικά ήταν οι εξής. Μακροπρόθεσμα, το λιμάνι της Νάξου θα πρέπει να φύγει. Αυτή τη στιγμή η συνύπαρξη της πόλης της Νάξου μαζί με το λιμάνι δεν εξυπηρετεί ούτε την πόλη ούτε το λιμάνι. Και η πόλη δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει και η πρόσβαση προς το λιμάνι είναι δυσχέρης. Μέχρι να γίνει αυτό, προφανώς είχαμε πει ότι πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για να διοδοτηθεί το λιμάνι και να μπορούν να γίνουν έργα συντήρησης στο λιμάνι αυτό. Είχαμε συμφωνήσει με την επέκταση του λιμενοβραχίωνα από το νησάκι της Πορτάρας, όπου επεκτείνονταν λίγο και με την επέκταση της κεντρικής προβλήτας σύμφωνα με την λύση 2. Είχαμε διαφωνήσει με την αμφιδρόμηση της παραλίας και με το in marina που προβλέπεται κάτω από το μετεωρολογικό σταθμό. Σε γενικές γραμμές αυτές ήταν οι ενστάσεις. Και όλα αυτά μέχρι να χωροθετηθεί και να κατασκευαστεί νέο λιμάνι για την Άξο. Ναι, βέβαια, γιατί στο ενδιάμεσο θα πρέπει κάποιο λιμάνι να έχουμε, και αυτή είναι η άποψη και όλων όσων μπορεί να μιλήσει κανείς για το συγκεκριμένο θέμα, για όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει, αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα καμία δημοτική αρχή δεν έχει προχωρήσει σε αυτό, δηλαδή να χωροθετηθεί ένα νέο λιμάνι επιβατηγό, ένα νέο λιμάνι το όπου σε κάποια χρόνια από σήμερα, δεν λέμε αύριο το πρωί, να γίνει και να αποσυμφορηθεί η πόλη. Γιατί θα πρέπει να βλέπουμε ότι άλλοι βλέπουν απλά ένα λιμάνι, αυτό το οποίο άλλοι βλέπουν ως λιμάνι, για μας είναι και ο μοναδικός ουσιαστικά δημόσιος χώρος της πόλης, είναι η καρδιά της πόλης αυτή η παραλία. Δηλαδή αν αποκτήσει μια εικόνα που έχει το λιμάνι του Πειραιά, ούτε εμείς ούτε οι τουρίστες
θα ενδιαφέρονται, θα γοητεύονται από αυτή την εικόνα και εμείς περισσότερο θα υποβαθμιστεί η ποιότητα της δικής μας ζωής. Βέβαια. Αν σας ζητούσα να κάνετε κάποια άλλη παρατήρηση ό,τι αφορά όλα όσα ακούσαμε χθες. Κοιτάξτε, είναι πολύ ενδιαφέρον και το ότι ανατίθεται, ότι έχει ανατεθεί, δεν ξέρω, έχει γίνει διαγωνισμός και έχει οριστεί ανάδοχος όσον αφορά το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο του νησιού. Εκεί θα πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή συζήτηση όλων των φορέων όσον αφορά το τι πρέπει να κάνουμε και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί το νησί. Και πάνω σε αυτές τις γενικές κατευθύνσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν και οι υπόλοιπες μελέτες. Δηλαδή κανονικά τώρα τρέχουν αρκετές μελέτες παράλληλα που όπως σχολιάσαν αρκετοί παρευρισκόμενοι χθες, δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Και πιθανόν αυτό να οδηγήσει σε κάποια προβλήματα στο μέλλον. Δηλαδή μια κατεύθυνση, η μία μελέτη να κατευθύνεται προς τη μία πλευρά και η άλλη μελέτη να... Θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία, εν πάση περιπτώσει, με όλα αυτά. Θα πρέπει εμείς ως τοπική κοινωνία να αποφασίσουμε τι θέλουμε για το νησί μας, προς τα πού θέλουμε να κινηθεί, τι θέλουμε και πάνω εκεί θα κουμπώσουν και όλες οι υπόλοιπες μελέτες. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.